Ξέρετε όλοι το 5 Μάιο έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση του κράτους για την απογραφή. Εγώ βρέθηκα να είμαι από τους αρχήκους εκείνους κατοίκους της Αργυρούπολης, όπως και του Ελληνικού, μιας και είμαστε πλέον στην περιγραφή μας, στον οποίο δεν ήρθαν οι απογραφείς να με απογράψουν. Η σύζυγός μου νομικός επικοινώνησε με την υπηρεσία της Ελληνικής Υπηρεσίας, αφού δεν είχε έρθει κάποιος από τους απογραφείς να μας απογράψει, πώς πρέπει να απογραφούμε. Και η απάντηση που λάβαμε από την υπηρεσία ήταν ότι θα έπρεπε να πάμε στο Δημαρχείο της Λιβάδας για να απογραφούμε. Όπως και πετράσαμε. Πήγαμε λοιπόν στο Δημαρχείο της Λιβάδας για να απογραφούμε. Αντιλαμβάνεται και ο πρόεδρος της Αργυροπολίτης, ζήτησε τον λόγο από τον απογραφέα, ο οποίος ήταν υπάλληλος της Στατιστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, εκεί που μας έκανε την απογραφή, γιατί εμείς από την Αργυρούπολη να πάμε στο Δήμο Κλειφάδας να απογραφούμε. Και ο υπάλληλος της Στατιστικής Υπηρεσίας με παρέμβασε στην επόπτρια. Όπως και πήγα στην επόπτρια μετά το τέλος της διαδικασίας απογραφής, η οποία ήταν αποκαλυπτική, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, για το τι έγινε και πήγαμε στο Δήμο της Κλειφάδας. Έχουμε και λέμε. Προϊσταμένη του τμήματος παροχής στατιστικής πληροφόρησης, κυρία Τσιλικά και Νεκταρία, έχω την αδειά της να αναφέρω το όνομά της. Επί τρεις μήνες από τον Ιανουάριο, μας δήλωσε κύριε Πρόεδρε ότι προσπαθώ να επικοινωνήσω τον κύριο Δήμαρχο και ο κύριος Δήμαρχος δεν την εδέχομαι. Αφού για τρεις μήνες δεν μπορούσε να δει τον Δήμαρχό μας, επικοινώνησε μαζί σας. Και όντως εσείς την κατευθύνατε στην κυρία Μαθιουδάκη για να προσπαθεί να βρει μια λύση. Η κυρία Μαθιουδάκη δεν ήταν αρμόδια. Κάποια δημοτική σύμβουλος που είπε ότι δεν ήξερε το όνομά της και είναι υπεύθυνη για τα κτίρια, τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, σημειώνω εδώ τη δημοτική σύμβουλη, της είπε ότι θα πρέπει για να γίνει η απογραφή στην Αργυρούπολη να μπορούσαν να τις παρακολουθούν κτίρια στο παλαιό αεροδρόμιο στο Ελληνικό. Η κυρία Τσιλικάκη αρνήθηκε τα κτίρια αυτά διότι δεν ήταν λειτουργικά για την υπηρεσία. Πρώτον, γιατί δεν υπήρχε λεωφορειακή γραμμή για να εξυπηρετήσει τους υπαλλήλους απογραφής και δεύτερον, θεώρησε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση των αργυροπολιτών στο παλαιό αεροδρόμιο για να μπορέσουν να απογραφούν. Ειδή στον παρόντο, ο πατέρας μου είναι 80 ετών. Δόξα να έχει τόσο πλούσιο και όλα χρόνια, ήθελε να απογραφεί. Αντιλαμβάνεστε κύριε Πρόεδρε ότι για να πάει στο παλιό αεροδρόμιο, να πάει στο Δήμο της Λιβάδας, είναι λίγο δύσκολο 80 χρόνων. Και ρωτάω τον κύριε Πρόεδρε, μέσω εσού τον κύριο Δήμαρχο, γιατί τρεις μήνες αρνηθήκατε κύριε Δήμαρχε να δείτε την προϊσταμένη της στατιστικής πληροφόρησης του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σας ήταν και συγκεκριμένο κτίριο. Και ο Δήμος δεν έχει κάποιο κτίριο να χορηγήσει. Δηλαδή ο Δήμος Λιβάδας χορήγησε την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να εξυπηρετήσει τους δημότες του Ελληνικού και της Αργυρούπολης. Γιατί να ταλαιπωρείτε ο δημότης της Αργυρούπολης και του Ελληνικού να πάει στο Δήμο Λιβάδας. Και ένα δεύτερο ζήτημα, κύριε Πρόεδρε. Ως εκδότης του περιοδικού παράθυρο στο μέλλον, έχω δεχτεί αρκετά τηλεφωνήματα από αναγνώστες μου, διότι ο κύριος Δήμαρχος σε κάποιο κανάλι στο YouTube από κάποια θρησκευτική οργάνωση βρέθηκε να δηλώνει, το οποίο δεν είναι και εγώ η δυσόμαση, ότι αυτά που γράψαμε, γιατί πρώτον το παράθυρο στο μέλλον έγραψε για την αποκαθήλωση της εικόνας του Χριστού, ότι αυτά που γράψαμε είναι ψέματα και η εικόνα κατέβηκε για να βαφεί η αίθουσα. Ερωτώ συγκεκριμένα πράγματα. Είναι αληθές ή όχι η τοποθέτηση του κυρίου Κοινιονή στο Τοπικό Συμβούλιο της Αργυρούπολης, την οποία τοποθέτηση την έχει βεβαιώσει ο κύριος Γκρίνης και ο κύριος Παγούδης, ότι αντίκειται στους νόμους της ανεξαρτησίας κτλ. Γι' αυτό κατέβηκε η εικόνα, ή αληθεύει αυτό που ο κύριος Δήμαρχος είπε στα κανάλια, δεν ξέρω αν ήταν κανάλια ή κανάλι, αυτό όμως βγήκε στην εικόνα στην κάμερα, ότι κατέβηκε η εικόνα για να βαφτεί η αίθουσα. Αν έχει γίνει για αυτόν τον λόγο, πρέπει να αποδοκιμάσετε τον κύριο Κοινιονή για αυτά που είπε. Διότι μάλλον ο κύριος Κοινιονής το ψέμα. Εάν λοιπόν έγινε, γιατί η αίθουσα πρέπει να διαβάσετε. Πόσους μήνες διήρκησε αυτή η διαδικασία βαφής, πότε κατέβηκε η εικόνα και πότε ξανανέβηκε. Διότι, και θα σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε, θέλω κύριε Πρόεδρε, διότι με εξής εκκρεμάς και άμα θα σε πιστεύω. Άμα, παρακαλώ, μην διακόπτετε, παρακαλώ. Επειδή προσεχόμαστε στις δημοτικούς συμβουλίες και ένα καρτί για να μην κάνουμε μεγάλους σταυρούς,
Απλά στις 10 εντολές υπάρχουν δύο. Που λείψει το όνομα κυρίου Επιματέου. Δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε το όνομα του κυρίου μας Επιματέου. Και ούψε γονατηρήσει στην μαρτυρία ψευδή. Πείτε μας λοιπόν ποιος λέει ψέματα στη συγκεκριμένη γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ.